Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ που είστε εδώ, λοιπόν, πριν περάσουμε στα μεγάλα και τα σοβαρά, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έχετε, φαντάζομαι, δει και στον ημερήσιο τύπο ότι υπάρχουν πολλά σχόλια για μια φράση της βουλευτού του ΚΚΕ, της κυρίας Κανέλη, που είπε σε μια τηλεοπτική εκπομπή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έστησε το προσφυγικό για να πάρει το Νόμπελ. Συμφωνεί το ΚΚΕ με αυτή την εκτίμηση? Έστησε το προσφυγικό για να πάρει το Νόμπελ. Τέλος πάντων, ο καθένας μπορεί να εκφράζεται όπως εκείνος νομίζει και η Λιάνα Κανέλη έχει αυτόν τον ιδιαίτερο, θα έλεγα, τρόπο να εκφράζεται. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και η Νέα Δημοκρατία τώρα, δεν είναι άμυροι ευθυνών. Ναι. Για το προσφυγικό. Η διόγκωση του προβλήματος του προσφυγικού μεταναστευτικού, προφανώς οι αιτίες είναι πολλές. Mm-hmm. Μία από αυτές τις αιτίες είναι ακριβώς η πολιτική που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια, πάνω στην οποία πατάει σήμερα η Νέα Δημοκρατία σε μια λογική νόμου και τάξης, στα πλαίσια εφαρμογών συγκεκριμένων στρατηγικών επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αυτή την άθλια συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, ναι, που εγκλωβίζει τους πρόσφυγες στη χώρα μας, mm-hmm, στα νησιά, και τους επαναπροωθεί πίσω στην Τουρκία, που μετατρέπει τη χώρα μας σε χώρα εγκλωβισμού με βάση τον κανονισμό του Δουβλίνου, και φυσικά ο λύκος δεν μπορεί να φυλάξει ποτέ τα πρόβατα. Οι αιτίες βρίσκονται ακριβώς στους πολέμους, mm-hmm, στις φαγές, αυτές που ζούμε και αυτή τη στιγμή στη Συρία, ναι, ως αποτέλεσμα των οξύτατων ανταγωνισμών στην ευρύτερη περιοχή ανάμεσα σε μεγάλους υπεριαλιστικούς οργανισμούς και χώρες όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ρωσία από πάνω, για το πώς θα ελέγξουν τους δρόμους περάσματος του φυσικού αερίου, για τα ενεργειακά αποθέματα και πάει λέγοντας. Mm-hmm. Το τίμημα το πληρώνουν ακριβά οι λαοί. Το πλήρωσαν οι λαοί της Μέσης Ανατολής, θα το πληρώσουν οι λαοί της Τουρκίας και της χώρας μας, οι λαοί των Βαλκανίων, ακριβώς γιατί αυτή είναι η φύση του καπιταλιστικού συστήματος, το μοίρασμα εδαφών και το ξαναμοίρασμα αυτών, την αλλαγή συνόρων, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα δικά τους οικονομικά και γεωστρατηγικά συμφέροντα. Και μάλιστα μέσα σε αυτά τα πλαίσια έγινε πρόσφατα και η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μια συμφωνία στρατηγικής σημασίας για τις βάσεις, για τις βάσεις, ναι, βεβαίως, που ουσιαστικά διαμορφώνονται νέες τέσσερις βάσεις στη χώρα μας, mm-hmm, εκτός από τη Σούδα, στη Λάρισα, στο Στεφανοβίκιο, ναι, στην Αλεξανδρούπολη, και μάλιστα αξιωματούχος των ΗΠΑ μόλις προχθές ανακοίνωσε ότι εξετάζουμε το ενδεχόμενο για ακόμα περισσότερες βάσεις. Όλο αυτό λοιπόν το παζ που δημιουργείται είναι αποτέλεσμα ακριβώς αυτής της στρατηγικής επιλογής που σας έλεγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία φυσικά έχουν υποταχθεί, έχουν συμφωνήσει προηγούμενα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που αποδέχτηκε αυτή την αντιδράση. Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, ναι, και μάλιστα έδωσε χώρο να μιμοποίησε την παρουσία του ΝΑΤΟ, ναι, στο Αιγαίο, ακριβώς για να εξυπηρετήσει όχι τους πρόσφυγες, αλλά για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των Αμερικανών του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα, να τώρα μην ξεχνάμε όμως, ναι, ότι έχουμε 722 νεκρούς στο Αιγαίο και στον Εύρο από το 2016, ναι, έχουμε 48 φέτος νεκρούς και 30.000 εκλοβισμένους σε άθλιες συνθήκες στα λεγόμενα hot spot. Ναι. Το ΚΚΕ εξ αρχής στάθηκε αλληλέγγυο με μια θέση ταξική που λέει ότι πρέπει να κλείσουν, mm-hmm, τα hot spot εδώ και τώρα, να υπάρξουν χώροι φιλοξενίας και να με διαδικασίες άμεσες να προωθηθούν στις χώρες για τις οποίες θέλουν, mm-hmm, να πάνε οι πρόσφυγες, και φυσικά τα ασυνόδευτα παιδιά που αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι περίπου 4.500 και μόνο το 1/3 αυτών έχουν στέγη. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα έχουν αφαιθεί στην τύχη τους. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά όλων εκείνων που ενδιαφέρονται μόνο για την εξυπηρέτηση των δικών του συμφερόντων και όχι για τις τύχες των λαών. Τώρα, από το προσφυγικό να πάμε στην ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, καθώς είναι από τις λίγες φορές, νομίζω, που το ΚΚΕ χαρακτηρίζεται από πολλούς λόγω των μαθηματικών της Βουλής ως ρυθμιστής, καθώς από το δικό σας ναι ή όχι, εξαρτάται αν θα υπάρξει διευκόλυνση των Ελλήνων του εξωτερικού να ψηφίζουν. Mm. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ποιες είναι ακριβώς οι κόκκινες γραμμές σας και οι ασφαλιστικές δικλείδες οι οποίες θέτετε και πόσο το έχετε ψάξει αυτό. Για παράδειγμα, ένα ενεργό αφημί είναι αρκετό ή το να πληρώνει κανείς ένφια είναι αρκετό?
Δεν ξέρω αν θα είναι το ΚΚΕ ο ρυθμιστής των εξελίξεων για το συγκεκριμένο ζήτημα. Τα δικά σας όχι μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ πάντως κάνουν 101, γι' αυτό σας το λέω. Ναι. Άρα δεν βρίσκονται 200 ψήφες στη Βουλή. Η θέση πάντως δεν καθορίζεται και ναι, δεν διαμορφώνεται με βάση αυτό. Δηλαδή αν θα παίξουμε ρόλο ρυθμιστικό ή όχι. Εμείς εξ αρχής είχαμε πάρει μια θέση η οποία είναι ολοκληρωμένη, είναι συνεκτική, έχει λογική και βασίζεται πριν απ' όλα στη διεθνή εμπειρία και στη διεθνή πρακτική. Δεν είναι δηλαδή ένα εγκεφαλικό κατασκεύασμα δικό μας. Έτσι. Και μάλιστα πέρα και έξω από τις όποιες μικροκομματικές σκοπιμότητες. Η πρόταση για μας πρέπει να διασφαλίζει δύο πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Το πρώτο είναι να διευκολυνθούν οι Έλληνες που ζουν, που εργάζονται και σπουδάζουν στο εξωτερικό για να μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα από τον τόπο διαμονής τους. Και το δεύτερο, να αποτραπεί η αλλίωση του εκλογικού σώματος με ψηφοφόρους που δεν έχουν γνώση των πολιτικών εξελίξεων ή δεν θα έχουν επιπτώσεις από την επιλογή της ψήφου του, κατά την άσκηση του εκλογικού δικαίωματος των όποιων πολιτικών τους επιλογών. Αυτές οι δύο διασφαλίσεις βασίζονται σε τρεις βασικοί άξονες έτσι εντάχει. Πρώτον, η αυτοπρόσωπη παρουσία για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος σε πρεσβείες και προξενία. Λέτε όχι στην επιστολική ψήφο, μάλλον. Όχι στην επιστολική ψήφο. Ωραία. Έτσι, δηλαδή τώρα να καθόμαστε από τον καναπέ και από το σπίτι μας να ψηφίζουμε, διότι σε τελική ανάλυση θα σου πει και ο ψηφοφόρος εντός Ελλάδας να κάθομαι κι εγώ από το σπίτι να ψηφίζω. Είναι μια λογική βέβαια που περνάει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέσα από το πολυνομοσχέδιο με την ηλεκτρονική ψηφοφορία στα συνδικάτα. Δηλαδή πέρα και έξω από συλλογικές διαδικασίες, πέρα και έξω από την όποια προσπάθεια πρέπει να γίνει, ας το πούμε, για να συμμετοχική δηλαδή διαδικασία, έτσι ώστε να συμβάλλει στις όποιες απεργιακές κινητοποίησεις. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να υπάρχουν οικονομικοί δεσμοί και φορολογικές υποχρεώσεις, όπως έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Έτσι, δεν είναι, νομίζω ότι είναι απόλυτα λογικό. Και το τρίτο είναι να υπάρχει ένα ανώτατο χρονικό όριο απουσίας. Εμείς λέμε δεικτικά να είναι τα 30 χρόνια. Ναι. Το ελληνικό δίκαιο είναι κατά την άποψή μας αναχρονιστικό. Δεν μπορείς να μιλάς τώρα για τέταρτη, για πέμπτη γενιά. Δηλαδή ο άλλος που λείπει στο εξωτερικό 50-60 χρόνια που δεν έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα μπορεί να μην γνωρίζει ούτε καν ελληνικά. Μπορεί να μην έχει κάποιες φορολογικές υποχρεώσεις. Ναι. Και δεν θα υποστεί καμία από τις συνέπειες των επιλογών του αν πάει να ψηφίσει. Μάλιστα. Αυτός γιατί θα πρέπει να του δώσεις τη δυνατότητα να ψηφίσει. Άρα λοιπόν οι θέσεις μας είναι απόλυτα τεκμηριωμένες. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να θωρακιστεί αυτή η πρόταση, πρέπει να γίνει αποδεκτή από την κυβέρνηση και γιατί όχι να κατοχυρωθεί και συνταγματικά. Βρισκόμαστε στη διαδικασία συζήτησης για το Σύνταγμα. Για να μην πέσει μετά, να μην πέσουν οι ασφαλιστικές δικλείδες. Εξού, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα να το αλλάξει η κυβέρνηση έτσι ώστε να θωρακιστεί αυτή η διαδικασία. Αυτή είναι η άποψή μας. Μάλιστα. Και νομίζω ότι είναι απόλυτα λογική, προσγειωμένη και τεκμηριωμένη. Κύριε Συντυχάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Καλό σας βράδυ.